καλησπερίσουμε τον κύριο Αχιλλέα Αγγίκα σε αυτό το σημείο. Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αγγίκα, για αυτή τη σύνδεση. Για να μας λύσετε κάποιες κέρυες απορίες, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται, τα οποία είναι συγκεκριμένα, κύριε Αγγίκα, και εστιασμένα σε συγκεκριμένες ομάδες, τουλάχιστον προς το παρόν. Θεωρείτε ότι το υπάρχον πλαίσιο, για να περάσουμε και στα επιμέρους, είναι ικανό να θέσει τέλος στη διασπορά? Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα. Η πανδημία, όπως και τον προηγούμενο Νοέμβριο βέβαια, έχει μια αυξητική τάση εξαιρετικά ταχεία, και ο μόνος τρόπος που μπορεί κανείς να την αντιμετωπίσει αυτή την αυξητική τάση είναι να μπορέσει να δώσει καινούργια μέτρα περιορισμού της κινητικότητας κυρίως και εφαρμογής των προηγούμενων μέτρων, και βεβαίως να μπορέσει σιγά σιγά να καταστήλει και να φτάσουμε σε ένα επίπεδο πλάτινσης του αυξητικού κύματος και επομένως και καθοδικής πορείας. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει. Βλέπουμε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να δοκιμάζονται, τις πιο πολλές, η Γερμανία, η Ολλανδία. Γίνεται μια πολύ μεγάλη αύξηση και πιέζονται φοβερά ανυπόφορα τα συστήματα υγείας των διάφορων χωρών. Και αν δεν κάνω λάθος, αυξήθηκε κατά 10% ο αριθμός των ανθρώπων που καταλήγουν από COVID. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία στην Ευρώπη, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι είναι, υπερβάλλουσα θνητότητα. Σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το κομμάτι Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι μέχρι την Άνοιξη θα έχουμε 700.000 περισσότερους θανάτους, υπερβάλλουσα θνητότητα. Και αυτό είναι τραγικό βέβαια. Και επίσης πάντα είναι στην άκρη του μυαλού μας, μάλλον στη μέση του μυαλού μας, ότι στις περιοχές όπου ο εμβολιασμός υπολείπεται, αυτές οι περιοχές πλήττονται περισσότερο. Κύριε καθηγητά, επειδή αναφέρατε στην αρχή, στην πρώτη σας τοποθέτηση, για ισχύ των μέτρων που ήδη έχουν εφαρμοστεί από χθες, αλλά και για επιβολή νέων μέτρων. Καινούργια μέτρα κινητικότητας, ακριβώς, είπατε χαρακτηριστικά. Αυτή τη στιγμή, στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, έχει τεθεί ως συζήτηση πιθανότητα ενός καθολικού lockdown, ή εξετάζεται αυστηροποίηση των μέτρων τύπου καλοκαιριού, δηλαδή απαγόρευση της κυκλοφορίας σε περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο? Υπήρξαν προτάσεις για πολύ αυστηρότερα μέτρα από αυτά που ανακοινώθηκαν, και νομίζω ότι κάπου εκεί θα φτάσουμε αν συνεχίσει αυτό το κλίμα. Δηλαδή και για καθολικό lockdown. Σε αναβάθμιση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το καθολικό lockdown δεν είναι μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως σε μια επόμενη φάση, αν αυτό το κύμα δεν αποσωβηθεί και αν δεν μετριαστεί, είναι να γίνουν τοπικές παρεμβάσεις σε περιοχές όπου έχουν χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη κυρίως και πολύ μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας, να γίνουν κάποιες εστιασμένες δράσεις πιο πολύ αφορώντας την κινητικότητα, ώστε να μπορέσουμε να το περιορίσουμε και να σταματήσουμε αυτή την έκρηξη που γίνεται αυτή τη στιγμή. Βλέπετε επιπλέον περιοριστικά μέτρα σε ό,τι αφορά την Κρήτη, κάποιες συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες? Κοιτάξτε, η Κρήτη είναι ένα βήμα πίσω από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το αποτυπώνουν και οι χάρτες του ECDC. Όσον αφορά τα κρούσματα, αλλά κυρίως όσον αφορά την πίεση του συστήματος υγείας. Ο κ. Δασκαλάκης είπε πριν ότι έχουμε πολύ μικρή πίεση αυτή τη στιγμή. Είναι 102 οι ασθενείς που νοσηλεύονται. Ακριβώς. Είναι διαχειρίσιμο αυτό το νούμερο σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Πόσο διαχειρίσιμο όμως είναι αυτό, κύριε καθηγητά, να βλέπουμε να επιβαρύνονται κοντινές περιοχές στην περιφέρεια Κρήτης, όπως είναι τα Δωδεκάνηδα, που ήδη αυξάνεται ο αριθμός των κρουσμάτων, αλλά και η Νότια Πελοπόννησος, που θα μπορούσε να επιφέρει και αυτή την μετακίνηση διασωληνωμένων ασθενών, όπως αυτή που γίνεται αυτή την περίοδο στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή είναι διαχειρίσιμο το πρόβλημα και σε και τους 4 νομούς της Κρήτης, και νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια να αντέξουμε 1-2 εβδομάδες ακόμη τουλάχιστον, ώστε να αρχίσει να κάμπτεται το κύμα.
Πιστεύω ότι θα γίνει αυτό και δεν θα έχουμε πιο πολλές επιπτώσεις, τουλάχιστον στους νομούς της Κρήτης. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες πλήττονται σοβαρά, ιδίως οι περιοχές από τη Θεσσαλία και πάνω, όπου εκεί τα πράγματα είναι αφόρητα. Και εκεί έχει πέσει όλο το ενδιαφέρον του κρατικού μηχανισμού για να μπορέσουν κυρίως να επιβάλλουν τα μέτρα τα οποία επιμένω πάλι. Πρέπει να δούμε πώς θα ελέγξουμε την επιβολή αυτών των μέτρων. Γιατί έχουμε και τον καιρό που αλλάζει, κύριε Γκίκα, που θα οδηγήσει σε κλείσιμο του κόσμου μοιραία σε εσωτερικούς χώρους και αύξηση της μεταδοτικότητας. Ακριβώς αυτό. Χρειάζεται όμως και συμμετοχή και χρειάζεται και μια εγρήγορση από εμάς τους ίδιους. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για πανδημία και να καταμετρούμε θανάτους τη στιγμή που δεν χρησιμοποιούμε εμείς τις μάσκες, τις αποστάσεις. Είμαστε μέσα στο μάτι του κυκλώνα. Πρέπει να ξαναθυμηθούμε του Απριλίου, του Μαρτίου τις συμπεριφορές. Πρέπει να... Όταν είμαστε σε χώρους εξωτερικούς όπου έχει συνάθρηση ανθρώπων πάνω από 7, 8, 9, να βάζουμε αμέσως τη μάσκα. Πρέπει μέσα στο σπίτι μας να υπάρχει ένα κοκούνινγκ. Κοκούνινγκ είναι ένα κλειστό, μια κλειστή ομάδα, η οικογένειά μας, να είμαστε όλοι εμβολιασμένοι και με την τρίτο κύμα. Πρέπει στους εργασιακούς χώρους να ας είναι κάθε μέρα και η οικία το περιβάλλον και οι ίδιοι οι άνθρωποι που εργαζόμαστε κάθε μέρα, χρειάζεται πάντα προσοχή. Έτσι λοιπόν ίσως μπορέσουμε να φτάσουμε... Κύριε καθηγητά, επειδή βλέπουμε μια αυξητική τάση, το επεσήμανε και η Κατερίνα πριν από λίγο, εσείς βλέπετε αλλαγές στον επιδημιολογικού χάρτη της Κρήτης που θα μπορούσαν να θέσουν τις βάσεις για επιπλέον μέτρα? Δηλαδή γνωρίζουμε ότι οι περιοχές στο κόκκινο και στο βαθύ κόκκινο με το προηγούμενο καθεστώς έμπαιναν σε ένα ιδιότυπο mini lockdown. Θέλετε να μας πείτε αν υπάρχουν αυτές οι αλλαγές και να μας συγκεκριμενοποιήσετε λίγο ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαν να ισχύουν σε μια περιοχή στο κόκκινο και το βαθύ κόκκινο? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το Ρέθυμνο ξεφεύγει λιγάκι πιο πολύ από τις υπόλοιπες νομούς. Έχει μια αυξητική τάση πιο μεγάλη. Το Ηράκλειο συνεχίζει και αυτό να ανεβαίνει σταδιακά, αλλά ανεβαίνει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Αυτό βέβαια επηρεάζεται και από την υπόλοιπη επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. Ενδεχομένως κάποια άρση της κινητικότητας, όπως πραγματικά τη νύχτα ή σε νυχτερινά κέντρα που συναθρίζονται πολλοί άνθρωποι και εκεί μπορεί να γίνει μετάδοση, θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργηθεί ένα τείχος. Ένα άλλο θέμα είναι να επιβάλλουμε μόνο στους εμβολιασμένους κάποιους περιορισμούς, όπως έγινε σε ένα μερικό κομμάτι της αγοράς και τα λοιπά, να ισχύσει και στα υπόλοιπα. Μήπως είναι λύση το τέστινγκ και στους εμβολιασμένους αυτή τη στιγμή, κυρία καθηγητά? Το τέστινγκ στους εμβολιασμένους θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι μια καλή λύση, με την έννοια της προστασίας και των εμβολιασμένων ακόμα πιο πολύ, αλλά και των μη εμβολιασμένων. Πάντως, σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμένους και τον έλεγχο μέσω του τέστινγκ για τον οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή, θεωρείτε ότι υπήρξε επικοινωνιακά ένα έλλειμμα επ' αυτού, διότι επικοινωνήθηκε λίγο ο εμβολιασμός, ναι μεν ως θωράκιση, αλλά και ως πλήρη ελευθερία, κύριε Γκίκα, και αυτό δημιουργεί προβλήματα από τη στιγμή που και νοσούμε και μεταδίδουμε, αλλά δεν ελεγχόμαστε όπως οι ανεμβολιαστοί που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα πλαίσιο ελέγχου, θα το πω, και περιορισμού, εφόσον οφείλουν να κάνουν rapid. Κοιτάξτε, ένας πολύ βασικός μοχλός για να μπορέσει να ελέγξει μια πανδημία είναι το τέστινγκ. Αυτό ίσως επικοινωνιακά λιγάκι να πήγαμε πίσω το Σεπτέμβριο, αλλά σας πληροφορώ ότι στην πράξη έχουμε ένα από τα μεγαλύτερο αριθμό τεστ στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή κάθε μέρα γίνονται 600.000 τεστ, που σημαίνει 2-3% του ενεργού πληθυσμού. Δηλαδή είναι απίστευτο. Όταν ξεκινούσαμε πέρσι με 800 τεστ την ημέρα και σήμερα είμαστε 600.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν έχουμε έλλειμμα τεστ. Έχουμε τεστ και μπορούμε να ελέγξουμε και έχουμε πολύ καλή εικόνα του τι συμβαίνει στη χώρα. Mm-hmm. Το θέμα είναι να εφαρμοστούν όλα τα υπόλοιπα μέτρα, κυρίως οι μάσκες και στους εμβολιασμένους σε περιπτώσεις όπου υπάρχει συνάθρηση, σε περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρξει διασπορά. Μην ξεχνάμε, ας είμαστε εμβολιασμένοι, πρέπει
να κρατάμε κάποιες αποστάσεις. Γιατί και οι εμβολιασμένοι, ποιοι εμβολιασμένοι τώρα, να πούμε και ποιοι εμβολιασμένοι. Αυτοί οι οποίοι νοσούν από τη μεριά των εμβολιασμένων είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν ο οργανισμός σου να παράξει αντισώματα. Και δυστυχώς δεν έχουμε τρόπο να το μετρήσουμε αυτό. Τα αντισώματα που μετράμε δεν έχουν ερμηνεία. Μετράμε και λέμε 7.000, 3.000 ή 500 ή 600 ή 700 αντισώματα, αλλά η ερμηνεία τους μας είναι άγνωστη. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει το 500 ή το 700 ή το 12.000. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τρόπο να μετρήσουμε τα αντισώματα. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να πούμε στους ανθρώπους και στους εμβολιασμένους και στους ενεμβολίαστους, ανεξαρτήτως που βρίσκεστε, σε ποια όχθη βρίσκεστε, τηρήστε τις αποστάσεις, τις μάσκες, τις αποστάσεις και εμβολιαστείτε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Οι μεν εμβολιασμένοι το τρίτο εμβόλιο, οι δε ανεμβολίαστοι όσο γίνεται πιο... Ξέρετε, όσες χώρες έχει περάσει το 80% η εμβολιαστική κάλυψη, έχουν μια πάρα πολύ καλή πορεία. Δυστυχώς τον Απρίλιο έγινε η μεταβολή αυτή, η τραγική μεταβολή στο στέλεχος Δέλτα, το οποίο συμπαρέσυρε και την ανοσία της κοινότητας. Και έτσι, ενώ περιμέναμε με 70%, 65%, 75% του εμβολιασμού να έχουμε αλλαγή της εικόνας της επιδημιολογικής, δυστυχώς με το Δέλτα πήγαμε στο 80%. Έτσι, οι χώρες που έχουν πάνω από 80% έχουν καλύτερη, θα το δείτε σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, κύριε Γκίκα, επειδή ο χρόνος πιέζει, θα ήθελα να σταθούμε έστω και τηλεγραφικά στην παράμετρο που αφορά την κίτρινη κάρτα του ΕΟΦ. Είναι ένα εργαλείο που έχουμε, ούτως ώστε να υπάρχει μια επίσημη καταγραφή σε ό,τι αφορά τις αρχές και αφορά το κομμάτι των παρενεργειών. Μικρών ή και πιο σοβαρών, έτσι. Και επειδή η χώρα μας βρίσκεται χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη, θέλω λίγο να μας πείτε πόσο σημαντική είναι αυτή η παράμετρος. Ακούστε να δείτε, η κίτρινη κάρτα είναι θεσμοθετημένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν αφορά μόνο τον COVID, αφορά όλα τα μεταδοτικά νοσήματα. Είναι κάπου 40 μεταδοτικά νοσήματα, περίπου 40, τα οποία είναι υποχρεωτική η δήλωσή τους και επίσης υπάρχει και η κίτρινη κάρτα για τις παρενέργειες και οι οποίες και αυτοί είναι κομμάτι της προφύλαξης του πληθυσμού και πρέπει να είναι υποχρεωτική στην ουσία αυτή η κάρτα και ας μην επιβάλλονται οι ρυθμίσεις όταν δεν την συμπληρώνουμε. Αυτή η κάρτα λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο το τι γίνεται σε σχέση με ένα συγκεκριμένο φάρμακο όταν κυκλοφορήσει και κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας του. Είναι ολόκληρη επιστήμη η φαρμακοεπαγρύπνηση η οποία στηρίζεται πάνω σε αυτή την κάρτα, όπου σε άλλες χώρες υπάρχει ολόκληρο δίκτυο, σε εμάς αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται. Μάλιστα. Και προς Θεού όποιος από τους συναδέλφους γιατρούς έχει παρενέργειες από εμβόλιο, από μονοκλονικά, από οτιδήποτε αφορά τη θεραπεία του κορονοϊού, να τη δηλώνει σε μια κίτρινη κάρτα. Απλώς πολίτης μπορεί να μπει να δηλώσει παρενέργεια, την όποια παρενέργεια. Νομίζω ότι πρέπει ο γιατρός να το κάνει αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκίκα, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να ευχαριστήσω καλά. Πολύ και τον συνάδελφο τον Μάνο τον Δασκαλάκη.